σας, είμαι η Γιώτα Αρχοντάκη και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakrite.gr. Τουλάχιστον 24 ώρες νεκρός ο Μάρκος Κάβαλος, ο οποίος εντοπίστηκε χτες μέσα στο αυτοκίνητό του που έπεσε στο μοιραίο χαντάκι στην περιοχή του Αγίου Σύλλα από ύψος 5 μέτρων. Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 35χρονο. Δείτε φωτογραφίες από το σημείο της τραγωδίας. Μπροστά σε απίστευτα ευρήματα και πλάκες χρυσού βρέθηκαν οι αστυνομικοί που ανακάλυψαν το καταφύγιο του γνωστού ενεχειροδανιστή Ριχάρδου στη Σαρονίδα. Ανάμεσα στα ευρήματα, κοσμήματα, χρυσός και πολλά έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται η εμπλοκή του στο κύκλωμα. Θα δούμε άραγε μελλοντικά στον Άγιο Νικόλαο μια μικρογραφία της κρεμαστής γέφυρας του Ρίου Αντιρίου. Μπορεί να ξενίζει πολλούς στο πρώτο άκουσμα, όμως μια τέτοια ιδέα έχει πέσει και επίσημα στο τραπέζι. Μπείτε στο neakrite.gr και διαβάστε αναλυτικό ρεπορτάζ. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, ακολουθήστε μας στα social media. neakrite.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.